Δεν είναι η πρώτη φορά και φυσικά δεν θα είναι και η τελευταία που μια κυβέρνηση προσπαθεί να συσκοτήσει τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν και που θέτει σκληρή για το λαό πραγματικότητα. Εν προκειμένου, τα ζητήματα που θέτει η διαχείριση της πανδημίας, η διαχείριση της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα ζητήματα που θέτει ο ίδιος ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2021 που αποδεικνύουν και το περιεχόμενο αυτής της διαχείρισης. Ποιους ωφελούν δηλαδή και ποιους βλάπτουν. Αυτό κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι κυβερνητικοί βουλευτές όλες αυτές τις μέρες. Πότε καλλιεργώντας μια πλαστή εικόνα για την πορεία της οικονομίας που διαψεύδεται και από τα ίδια τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών, πότε καλλιεργώντας έναν εφησυχασμό με αφορμή τον ερχομό του εμβολίου ότι δήθεν η πανδημία και η οικονομική κρίση θα είναι μια σύντομη παρένθεση που θα κλείσει γρήγορα, πότε πάλι προκαλώντας μια εκφυλιστική αντιπαράθεση για σπίτια, για εξοχικά κτλ. Που είναι βγαλμένη από τα βοθρολήματα της πολιτικής. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί στο κομμάτι αυτό του αποπροσανατολισμού. Ποιο είναι το μοτίβο του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά αυτές τις μέρες? Η ανεμελιά της κυβέρνησης ή το άλλο το χαριτωμένο που λέει, η μη ενσυναίσθηση, λες και η κυβερνητική πολιτική, λες και η κυβερνητική πολιτική είναι ζήτημα αυλεψίας, είναι ζήτημα ανεμελιάς, ανικανότητας και όχι ζήτημα συνειδητής πολιτικής επιλογής που προέρχεται από τις ίδιες τις ταξικές προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνειδητά όλο αυτό το διάστημα θυσίασαν τις ανάγκες των λαών για να προασπίσουν τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Είτε μιλάμε για τη Γερμανία της Μέρκελ, είτε μιλάμε για την Ιταλία, είτε μιλάμε για την Ισπανία του Σάντσετ και των Ποντέμος και των χιλιάδων θυμάτων, είτε μιλάμε για τη Γαλλία του Μακρόν που ειδικά αυτό το διάστημα έδωσε ρεσιτάλ αυταρχισμού βγάζοντας στο δρόμο το γαλλικό λαό, είτε μιλάμε για τις κυβερνήσεις του περίφημου σκανδιναβικού μοντέλου. Ακούγαμε χρόνια αυτό το περίφημο σκανδιναβικό μοντέλο που αποδείχτηκαν οι πιο κοινικές στη διαχείριση της πανδημίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς κύριε Βορύδη, δεν σας κατηγορούμε για έλλειψη ενσυναίσθησης. Εμείς θεωρούμε ότι έχετε πλήρη ενσυναίσθηση της ταξικής σας αποστολής, δηλαδή της δουλειάς που πρέπει να βγάλετε για λογαριασμό του κεφαλαίου και που αυτό αποδεικνύεται και με την αξιοποίηση της πανδημίας ως ευκαιρίας για να περάσουν νέα μέτρα, αποδεικνύεται φυσικά και με την ένταση της καταστολής του αυταρχισμού που είναι η φυσική συνέχεια αυτής της πολιτικής. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι το εξής. Για ποιο λόγο έχετε ανάγκη αυτού του τύπου την αντιπαράθεση? Γιατί είναι πολύ βολικό να εμφανίζεται η αντιπαράθεσή σας με όρους ηθικούς, με όρους ικανότητας και αποτελεσματικότητας για να κρυφτούν οι βασικές σας συγκλήσεις και η ταυτόσιμη πολιτική που έχετε στα κορυφαία ζητήματα. Και εδώ ας πάρουμε ορισμένα παραδείγματα. Οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης. Βγήκατε και το χαιρετήσατε όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Το χαιρετήσατε ως μάνα εξ ουρανού και το εμφανίσατε μάλιστα ότι αποτελεί και μια προοδευτική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρύβοντας ότι αυτή η ομολογουμένως εκτεταμένη κρατική παρέμβαση στην οικονομία ούτε κάτι πρωτόγνωρο είναι στην ιστορία, ούτε πολύ περισσότερο συνιστά κάποια φιλολαϊκή στροφή. Αφορά τη στήριξη των μεγάλων ομίλων, ιδιαίτερα των ομίλων της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, που θα δοθεί με πολύ συγκεκριμένους και με πολύ αυστηρούς όρους, δηλαδή με νέα μνημόνια για τους λαούς, όπως κι αν ονομαστούν, έκθεση Πισαρίδη, πράσινη μετάβαση, νέο κοινωνικό συμβόλαιο και ούτω καθεξής, και όση εθνική ομοψυχία κι αν επιστρατεύσετε. Και σε αυτό είσαστε ταυτόσιμοι, την εθνική ομοψυχία. Άλλο παράδειγμα από τις διεθνείς εξελίξεις. Όλοι σας εδώ και χρόνια έχετε δώσει ρέστα στην κυριολεξία,
να εμφανίζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ κτλ. Ως εγγύητες της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και όταν έρχεται το μεγαλοπρεπές άδειασμα από τις συνόδους κορυφής, τι λέτε πάλι όλοι μαζί? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Φοβερή ανάλυση. Βαθιστόχαστη ανάλυση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πώς καθορίζονται αλήθεια οι περιστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν καθορίζονται από τα συμφέροντά της? Δεν καθορίζονται από τις πολύμορφες σχέσεις ηγετικών χωρών, όπως είναι η Γερμανία, που είπε ο κ. Αθανασίου, αλλά όπως είναι και η Ισπανία, του Νότου, με την Τουρκία? Από την επιδίωξη όλων αυτών να συγκρατήσουν την Τουρκία στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο? Και θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό όταν μιλάμε για μια συμμαχία καπιταλιστικών κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Φυσικά και δεν θα μπορούσε να είναι. Και ερχόμαστε στο κορυφαίο ζήτημα της περίοδου, στο οποίο φαίνεται η συνέχεια του κράτους και της πολιτικής σας, και δεν είναι άλλο από τον τομέα της υγείας. Και εδώ δεν μπορεί κανείς να παριστάνει την αθώα περιστερά, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο, ούτε από το Κινάλ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι μόνο τα πεπραγμένα σας. Είναι κυρίως ότι στον τομέα της υγείας, όλοι σας πάλι, κάνατε σημαία τι πράγμα? Την αρμονική συνύπαρξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Και ήρθε η πανδημία και αυτό το αφήγημα το σκόρπισε στους 4 ανέμους και απέδειξε ότι η επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας και πρόνοιας όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμη, ίσα-ίσα είναι και επιζήμια. Αποδείχθηκε αυτό με την κερδοσκοπία των τεστ, αποδείχθηκε με τη μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων σε κρίσιμους χώρους όπως είναι η οίκη ευγυρίας. Αποδεικνύεται με το ζήτημα του εμβολίου, που όλοι πλέον παραδέχονται ότι θα μπορούσε να ήταν έτοιμο εδώ και χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων κορονοϊών, αν η επιστημονική έρευνα δεν υποτάσσονταν στον νόμο του κέρδους. Και επίσης αποδεικνύεται με τη στάση του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και απέναντι σε αυτή τη μαϊμού επίταξη της κυβέρνησης που τη στήριξαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αντί για την πραγματική επίταξη που πρότεινε το ΚΚΕ και ζητούσαν και ενώσεις των υγειονομικών με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό και χωρίς αποζημίωση. Είναι όλα αυτά που οι διάφοροι υπουργοί τα ονόμαζαν Σοβιετία. Σοβιετία τα έλεγε ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Κοντοζαμάνης και ούτω καθεξής, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο όχι την ιδεολογική τους υπεροχή, αλλά την αδυναμία τους να μπροστά στη μεγάλη σύψη και στα μεγάλα αδιέξοδα και σε αυτό που όλοι βλέπουν σήμερα πιο καθαρά, ότι το σημερινό σύστημα δεν μπορεί εν έτη 2020 και πάμε στο 2021 να προστατεύσει ούτε καν το αγαθό της υγείας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέμε ότι είναι ανάγκη της εποχής να υπάρχει αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, να δίνεται βάρος στην πρόληψη που σημαίνει το σύνολο των κοινωνικών συνθήκων που καθορίζουν τη δημόσια υγεία, να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να συνδέεται με χώρους δουλειάς και με δομές της εκπαίδευσης, να βασίζεται η έρευνα στην αντιμετώπιση στη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, μιας κρατικής βιομηχανίας φαρμάκου, με κριτήριο όχι το κέρδος και το παρασιτισμό της πατέντας, αλλά με την αντιμετώπιση των αναγκών. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πράξη στο πλαίσιο του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, του σοσιαλισμού. Και αργά ή γρήγορα ο λαός θα αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο δρόμος που όχι μόνο τον συμφέρει, αλλά που μπορεί και να τον κάνει πράξη. Ευχαριστώ.